σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog μας. Και σήμερα σας έχω στολισμό χριστουγεννιάτικου πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού. Το είχα κάνει και πέρυσι αυτό το βίντεο, οπότε θα βρείτε στο κουτί πληροφοριών και το περσινό το βίντεο για να πάρετε και από εκεί ιδέες. Και φέτος θα κάνουμε τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς έχοντας ένα κοινό στοιχείο. Έχω πάρει, παιδιά, πολυτέκο αυτό εδώ το υπέροχο ξύλο, το οποίο το έχω και τώρα σαν διακοσμητικό στο τραπέζι μου. Αυτή η πιατέλα θα είναι το centerpiece και γύρω από αυτή θα κάνουμε τρεις διαφορετικούς στολισμούς για τραπέζι. Rustic, που ξέρετε πόσο μου αρέσει, glam και έναν πιο παραδοσιακό. Καταρχάς θέλω να πω ότι φετινές γιορτές μπορεί να είναι λίγο πιο διαφορετικές από τις προηγούμενες, αλλά δεν θέλω να στενοχωριέται κανένας. Ελπίζω όλοι να περάσετε καλά, να γίνει το θαύμα των Χριστουγέννων και να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι με τους δικούς μας. Και αν δεν συμβεί εν τέλει αυτό, εύχομαι όλοι να περάσουμε καλά υπό αυτές τις συνθήκες και τα καλύτερα να έρθουν, εύχομαι, με τη νέα χρονιά. Ξέρετε πιο καλά από όλους ότι και εγώ φέτος με όλη αυτή την κατάσταση δεν είμαι πάρα πολύ καλά που δεν έχω εδώ τους δικούς μου, αλλά το προσπαθώ καθημερινά. Γι' αυτό και σήμερα είπα να κάνω στολισμό. Μπορεί να μην έχω στο τραπέζι μου φέτος τόσους πολλούς ανθρώπους που είχα πέρυσι, αλλά δεν θα το βάλω κάτω. Θα το στολίσω και φέτος στο τραπέζι, μιας και έχω και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου για να κάνω και κατασκευές και όλα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τις ιδέες μου. Disclaimer νούμερο 1. Θέλω να ξέρετε ότι κανένα από τα τραπεζομάδιλα δεν έχει σιδερωθεί. Είναι έτσι όπως τα έχω πάρει από το πλυντήριο, γι' αυτό δεν θέλω να το σχολιάσετε αρνητικά, γιατί θα τα σιδερώσω την ημέρα που θα τα βάλω και στο τραπέζι. Γιατί πέρυσι με είχατε κράξει και αισθάνθηκα άσχημα, αλλά φέτος disclaimer. Είναι σιδέρωτο από πριν. Μην το σχολιάσει κανένας. Πάμε να ξεκινήσουμε με rustic στολισμό. Στον πρώτο στολισμό έχω χρησιμοποιήσει ένα τραπεζομάτιλο το οποίο χρησιμοποιώ καθημερινά, δεν είναι δηλαδή από τα καλά μου, γιατί θέλω να δώσω και, είπαμε, την πιο rustic εκδοχή. Έχω βάλει την πιατέλα μου από πάνω και στη μέση θα πάω να βάλω ένα κυροπήγιο, το οποίο από μόνο του είναι πάρα πολύ rustic. Αριστερά-δεξιά θα βάλω κάποια κλαδιά και θα τα ενώσω εδώ για να πατήσει και πάνω το κυροπήγιο. Τέλεια. Και μετά έχω κόψει από ένα κλαδί αυτά εδώ, ήταν ένα μεγάλο κλαδί όλα αυτά, εγώ τα έκοψα και θα πάω να τα βάλω και αυτά εδώ πέρα. Είναι σούπερ και βλέπετε ότι έχω ταιριάξει το μπρονζέ από το κυροπήγιο με τις μπρονζέ λεπτομέρειες από τα κουκουνάρια. Τοποθετούμε τα πιάτα μας. Τα μαχαιροπύρουνά μας. Και έχω επιλέξει να βάλω χρωματιστά ποτήρια για να δώσω λίγο χρώμα. Ειδικά αυτό εδώ το πράσινο μου βγάζει κάτι έτσι πολύ ρουστή. Μέχρι εδώ πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε τις χαρτοπετσέτες. Για το rustic δέντρο λοιπόν διάλεξα μία λευκή ανάγλυφη χαρτοπετσέτα και αυτό που θα κάνω είναι να την τσακίσω για να δημιουργήσω μία βεντάλια. Μετά θα πάρω ένα σπάγκο, το οποίο ξέρετε κάνει πάρα πολύ rustic και μπόχο, και θα δέσω τριγύρω τη χαρτοπετσέτα για να κλείσω βάζοντας ένα στολιδάκι, ό,τι εσείς θέλετε. Εγώ επέλεξα να βάλω κουκουνάρια και βελανίδια. Τοποθετούμε λοιπόν και τις χαρτοπετσέτες μας στο κέντρο του τραπεζιού. Έχω επιλέξει να κάνω βεντάλια για το rustic. Δεν τελειώσαμε. Έχω πάρει αυτά εδώ τα διακοσμητικά από το Λιντέκο, τα οποία είναι ξύλινα και θα τα απλώσω σε όλο το τραπέζι. Είναι τέλεια χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Μπορείς να τα βάλεις οτιδήποτε, από δώρα μέχρι στο τραπέζι, ακόμα και στις χαρτοπετσέτες. Και θα τα απλώσω σε όλο το τραπέζι. Πάμε τώρα να το γυρίσουμε σε γκλαμ. Έχω επιλέξει ένα τραπεζομάντιλο, παιδιά, που έχει γκλίτερ μέσα χρυσό και αυτό ασιδέρωτο, αλλά καταλαβαίνετε, θα υπάρξει μια συγχώρεση. Βάζω τα πιάτα μου και τα μαχαιροπύρουνά μου και πάμε να το κάνουμε όλο χρυσό. Έχω επιλέξει από Λιντέκο αυτή εδώ την γυρλάντα, η οποία είναι πιο γκλαμ πεθαίνεις, και θα την βάλω πάνω στην πιατέλα μου, θα την ανοίξω και θα σχηματίσω το άπειρο επί της ουσίας. Στη μία πλευρά θα βάλω δύο υπέροχα κυροπήγια. Θέλουμε να το κάνουμε πολύ maximal το τραπέζι σήμερα. Θα βάλω και τα κεράκια τους. Μπορείτε να βάλετε και ψηλά κεριά σε αυτή τη κυροπήγια. Εγώ προτιμώ αυτά τα χαμηλά, γιατί μου κάνουν λίγο πιο μοντέρνα σε σχέση με τα πιο ψηλά. Και από εδώ θα βάλουμε ένα διακοσμητικό χρυσό.
Μέχρι στιγμής μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, αλλά δεν τελειώσαμε. Πάμε να φτιάξουμε τις χαρτοπετσέτες. Γκλαμ λοιπόν, και πάμε σε μια χαρτοπετσέτα χρυσή με αστεράκια. Πιο γκλαμ δεν γίνεται. Και θα κάνω ένα πολύ εύκολο δεντράκι. Αρχίζω και την τσακίζω λοιπόν σε τρίγωνο, μετά την γυρίζω και προσπαθώ να κάνω ένα ρόμβο. Ξαναγυρίζω και αρχίζω και βάζω τις γωνίες από κάτω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε έτσι όπως τα εξηγώ, αλλά βλέπετε την εικόνα και πιάνετε το νόημα. Βάζουμε και μια μπαλίτσα πάνω-πάνω και έχουμε ένα δεντράκι. Οι χαρτοπετσέτες που έχω επιλέξει είναι και αυτές χρυσές, για να έρθει και να δέσει όλο μαζί και να γίνει πιο γκλαμ από ποτέ. Και όπως είδατε, πολύ απλά τις έφτιαξα σαν δεντράκια. Στο περσινό βίντεο σας δείχνω άλλον ένα τρόπο πώς να κάνετε τις χαρτοπετσέτες σας δεντράκια. Πολύ διαφορετικός από αυτό. Θα βάλω πολύ απλά ποτήρια. Κάτι πρέπει να αφήσω απλό σε αυτό εδώ το τραπέζι. Δεν τελειώσαμε. Θα βάλουμε και αυτά εδώ σε όλο το τραπέζι, θέλω να ξέρετε. Ακόμα και κάτι απλό να κάνεις, όταν βάζεις τέτοια, τα ρίχνεις γύρω-γύρω, κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και φαίνεται ότι έχεις προσπαθήσει για να φτιάξεις το τραπέζι, ενώ επί της ουσίας τίποτα δεν έχεις κάνει. Παιδιά, αυτό είναι τέλεια. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Ανάβουμε κεριά και έτοιμο. Και πάμε για το τελευταίο τραπέζι που έχω να σας δείξω. Είναι τα πιο παραδοσιακά Χριστούγεννα που λέω εγώ. Και τι σημαίνει παραδοσιακό? Πράσινο, κόκκινο και λευκό. Έχω βάλει ένα λευκό τραπεζομάντιλο και από πάνω έχω βάλει ένα velvet πράσινο runner, το οποίο είναι υπέροχο, υπέροχο, και αυτό είναι από El Deco. Έχω βάλει και την πιατέλα μου και τα πιάτα μου. Και πάμε τώρα να δούμε αυτό πώς θα το κάνουμε πιο χριστουγεννιάτικο. Θα βάλω επάνω κόκκινο γκί. Αμέσως βλέπετε, πήρε πολύ χρώμα το τραπέζι. Θα βάλω τα κεριά μου. 1, 2. Θα συνεχίσω με την πρασινάδα μου. Και στη μέση θα βάλω και ένα λαφάκι να κρύψω την ένωση των δύο αυτών. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τις χαρτοπετσέτες. Πράσινη μεγάλη χαρτοπετσέτα για το πιο παραδοσιακό τραπέζι και θα την κάνω ένα μεγάλο τρίγωνο. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δημιουργήσω μια φωλιά, να το πω, μια αγκαλιά για τα μαχαιροπύρωνα, να το πω. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτό το πουγγί θα μπουν τα μαχαιροπύρωνα. Δεν θα τα αφήσω έτσι όμως, θα βάλω και την τσαχπινιά μου, θα βάλω τον γκί μέσα, έτσι για να δει ο καλεσμένος ότι έχουμε προσπαθήσει για αυτό το τραπέζι. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου σχέδιο σε χαρτοπετσέτα για φέτος. Μου αρέσει πάρα πολύ το πράσινο με το κόκκινο γκί. Και θα βάλω λίγο πιο περίτεχνα ποτήρια. Μας το επιτρέπει ο στολισμός. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου τραπέζι φέτος. Πάλι δεν τελειώσαμε, γιατί έχω αυτά εδώ τα αστεράκια, τα οποία νομίζω θα τέριαζαν υπέροχα πάνω στο τραπέζι. Το θέλει λίγο το glitter του, ρε παιδιά. Το θέλει. Τα Χριστούγεννα τη θέλουν τη λάμψη τους. Ναι, παιδιά, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Το εννοώ. Ξέχασα να κλείσω αυτό το βίντεο, παιδιά, γιατί στο τελευταίο τραπέζι μπήκε ο Βαγγέλης μέσα και τα έκανα γρήγορα για να τελειώνω και ξέχασα να σας χαιρετήσω. Το κατάλαβα τώρα που έκανα μοντάζ και λέω, πού είναι η αποφώνηση? Δεν είπα ένα γεια σας, δεν χαιρέτησα τα κορίτσια. Μια καληνύχτα, βραδερφέ, δεν είπα τίποτα. Οπότε αυτή εδώ είναι η καληνύχτα μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να πήρατε ιδέες και όπως με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, θα χαρώ πάρα πολύ όταν έρθει εκείνη η στιγμή να μου στείλετε και φωτογραφίες από τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια σας. Εμείς θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Σας φιλώ,